Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα κατενάτσο. Άλλη μια αγωνιστική φτάσε στο τέλος της. Είχαμε διάφορα πραγματάκια, είχαμε ντέρμπι. Γενικά θέαμα ήταν ωραία αγωνιστική. Ντέρμπι νίκες από εκεί πέρα που το περιμένεις, σκόρερ από εκεί που το περιμένεις. Ξεκινάμε με το ντέρμπι του Μιλάνου. Πολύ ωραίο ματς. Κοίταξε, εγώ θα έλεγα ότι η Μίλαν ήταν μια νίκη ανάσα, ρε παιδί μου, γιατί δεν περνάει και εύκολα αυτόν τον καιρό. Ούτε στο Champions League. Γενικά είχαμε θέμα και με προπονητή. Υπήρχαν διάφορες ζητήσεις και για τη Μίλαν. Ναι. Μήπως αποχαιρετούσε πρόωρο ο Φονσέκα. Αν και εγώ δεν πίστευα ότι θα πάρει το διπλό. Ούτε εγώ. Ειδικά αυτό που έδειξε τώρα σε εβδομάδα. Και τι έδειξε και η Ίντερ με στο εβδομάδα μέσα. Ναι. Εγώ θα σου πω ότι ήταν μια Ίντερ η οποία ήταν σόφια. Κουρασμένη, ε. Δώσαν όλα με τη Σίδη και την Καράν. Την Καράν, ακριβώς. Εμένα έτσι μου φάνηκε. Δεν είχαν ενέργεια. Σαν να ήταν λίγο κουρασμένη. Εμένα έτσι μου φάνηκε. Και βρήκε η Μίλαν καινούς χώρους. Ήταν και το ότι είχε να πάρει πολύ καιρό νίκη σε ντέρμπι. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να δώσουν λίγο το κάτι παραπάνω. Άρα σκέφτεται τι θα γίνει με τη Γιάννη αργότερα, έτσι. Ναι, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή τη σεζόν. Για άλλη μια φορά ο Πούλησιτ τρομερό. Εγώ τρεις παίκτες ξεχώρισα από τη Μίλαν. Ένα είναι ο Πούλησιτ, ένα είναι ο Ράιντερ και άλλο είναι ο Γκάμπια. Που σου έκανε ματσάρα. Και βαλικό. Άσχετα με τον γκολ. Ναι, έκανε ματσάρα. Και ο Ράιντερ, μπράβο, και ο Ράιντερ έκανε ματσάρα. Εγώ Ράιντερ και Πούλησιτ. Κοίτα, γενικά ο Πούλησιτ είναι σταθερό. Δηλαδή, τι κερδίσει η Μίλαν, είτε δεν κερδίσει, είτε παίξει καλά, είτε παίξει καλά. Αυτό έχει μια σταθερή απόδοση. Άμα πει ότι αν άρχισε το 10 είναι 8, είναι 8 όλη τη χρονιά. Ναι. Και πάλι σκοράρει γρήγορα. Έτσι. Και θύμισε κιόλα η γρήγορη σοφάριση όλο το σενάριο που έχει γίνει με τη Λίβερπουλ. Όσον αφορά τον γκολ τώρα τη Ίντερ, με μένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έγινε αλλαγή παιχνιδιού. Με τη μία. Με τη μία ο Ντι Μάρκο. Και φάνηκε η Μίλαν ότι πάλι μπερδέματα στην άμυνα. Ναι, σαν να πει να το χάσει. Σαν να πει ναι, και με νιάν δυνατό. Και ήδη ήταν από του φυλακέ. Ναι, εντάξει. Και ο Ζόμερ έκανε καλέ σοφάρε. Ναι, τίποτα. Είναι πολύ ωραία νίκη. Πολύ ωραίο διπλό γιατί είναι και ντέρμπι. Καλά τη Μίλαν ήταν σαν να πέταναν του έδρα. Χαοτική διαφορά στι κέντρε. Τώρα μπορεί να ήταν και ενθουσιασμό με το γρήγορο γκολ και μετά το ότι έκανε καλέ ευκαιρίε κρατούσε αυτό το ρυθμό. Γιατί στο δεύτερο μήχρονο ειδικά εκεί φάνηκε κιόλα η κούραση τη Ίντερ. Είχαμε μόνο ένα πολύ καλό σουτ α πούμε του Λαουτάρο και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο στο σημείο του. Αυτό, οκ. Ενώ αντίθετα μίλαν και με τον Λεάο πολλέ φορέ με την κεφαλιά και του Τέτατε και με τον Άγγλο. Και με τον Γκάμπια στο τέλος και με τον Ράιντερ. Θα μπορούσε να ήταν και ένα 3. Ναι, θα μπορούσε. Όπως επίσης και μετά το 2-1 που ανέβηκε η Ίντερ, είχε ευκαιρίες πάλι στην αντεπίθεση να το ανοίξει το σκορ. Δεν το πλήρωσε τουλάχιστον. Ναι, γιατί και την άλλη, όταν κολλάει να βάζει, το καθαρίζει το μάτι. Άλλο 3-1, άλλο 2-1. Είχαμε κλασικά λίγο νευράκια στην αρχή τα γνωστά του ντέρμπι. Κατά τα άλλα, ωραίο μάτς, ωραίο ρυθμό είχε. Νίκη 3 η Μίλαν και σώθηκε νομίζω ο Φονσέκα λίγο την τελευταία στιγμή. Στο 89 σώθηκε ο Φονσέκα. Τι να κάνουμε. Αυτά να πάλι Γιούβε θα μα κάνει. Δεν μπόρεσε να κάνει κάποια αξιοσημείωτη φάση. Μηδέν τελική στην αιστεία. Ευκαιρία τη Νάπολη να μπορέσει να πάρει αυτό το διπλό. Γιατί πιο ξεκούρασε την Νάπολη και φάνηκε αυτό. Καλά, κοίτα. Είχε χρόνο δηλαδή να ξεκουραστεί. Γιατί το μάτι ήταν με την Αϊτούχεν, ήταν την Τρίτη. Ήταν εντός έδρας. Έξι μέρες να ξεκουραστεί. Να μπει να παίξει καλά με την Νάπολη. Γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Πέστο. Ο Κομπ Μάινερ. Αχα. Πεχτάρα, ναι. Ναι, ναι, okay. Το ένα το άλλο. Με τον Γκασπερίν. Κάτσε το δούμε με τη Γιούβε. Δεν μπορεί να κρίνει ακόμα. Μπορεί και να μη δε. Ναι, μπορεί να μη δε, μπορεί να δέσει να γίνει όπω ακριβώ έπαιζε με τον Γκασπερίν. Μπορεί και καλύτερα. Ναι, με τον Κοντού Γκασπερίνη έκανε παπάδες. Και γενικά είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να σου απογειώσει εντελώς ένα παίχτη. Άλλο να παίξει όμως τη Γιούβε. Και άλλο στην Αταλάντα. Να το δούμε λίγο και τον κομμάτι που θα είναι. Εμένα δεν μ' άρεσε το μάτσο, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ από την Γρηγόρη. Για ένα ακόμη μάτσο. Το μόνο θετικό που κρατάμε από τη Γιούβε είναι ότι δεν έχει φάει γκολ ακόμα. Θα δούμε πόσο θα αντέξει τώρα. Έχει παίξει και δύο τέρμπι. Δεν είναι και τόσο τυχερή ή τόσο αποτελεσματική. Είναι νομίζω ένα copy paste του μάτσου με τη Ρώμα. Με τη Ρώμα, μπράβο. Αυτά. Πάμε να περάσουμε Ρώμα. Ήρθε. Μια Ρώμα η οποία προηγείται από μια εβδομάδα χαοτική. Έχει ο Ντερός, παραιτήθηκε σου λούπου. Απειλές, ήταν την προστασία της αστυνομίας. Έχει πέσει πολύ κριτική, πολύ κράξιμο στους παίκτες, ακόμα και σε παίκτες οι οποίοι δεν το αξίζουν. Γενικά ήταν πολύ βαρύ το κλίμα. Έπρεπε όπως και δίποτε να πάρει το τρίποντο με Γιούριτς στον πάγκο. Το 3-0 δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έρθει ο Γιούριτς και όχι, μάθανε πάρα πολύ κάτι. Ναι. Γενικά γίνονται ερασιτεχνικά λάθη στη διοίκηση, γίνονται επιλογές χωρίς καμία λογική. Και όλο αυτό το κλίμα που επικρατούσε αυτές τις μέρες είχε ομάδα να το διαχειριστεί και να μπει μέσα στο μάτσο με την Ουντινέζη, η οποία ήταν πρώτη στη βαθμολογία, να νικήσει να πάρει 3 βαθμούς. Το οποίο το έκανε κιόλας, με πολύ ωραία εμφάνιση από όλους. Όλα μου άρεσαν εμένα στο μάτσο. Εγώ έχω ξεχωρίσει τον Ντόμπι. Από πάνω. Και του μάτσο. Ναι, και σου βγάζει μια εμπιστοσύνη μπροστά σε ένα σέντερφορ πολύ δυνατό. Ναι. Επιτέλους και βάλει και τον γκολ. Και θέλουμε να ξέρουμε ότι θα στα σκοράρει. Τον γκολ, μπράβο. Και το θέλει. Δύσκολο και από τη γωνία. Και σύρτο και δυνατό στην απέναντι γωνία. Και τον βλέπει, είναι δεπίλο άνθρωπο θηρίο. Εντάξει, μια χαρά. Εγώ αυτό θα ξεχωρίσω. Θέλω λίγο αυτά να σταματήσουν πλέον με την Ρώμα γιατί την επηρεάζουν πάρα πολύ. Ναι, αλλά για να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά δεν θέλει πολλέ κινήσει και έγινε μια ήττα ή δεν πήγε κάτι καλά, φεύγει εσύ, έργει εσύ. Δεν πάει έτσι.
δίνει χρόνο, ναι. Μα και οι παίχτες, οι ίδιοι παίχτες και οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι γίνονται λάθη εσωτερικά. Σίγουρα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα προπονητή. Ναι. Προσπάθησαν να του αλλάξουν γνώμη. Δηλαδή, εκ μέρους της ομάδας, οι δύο οι αρχηγοί, ας πούμε, ο Πελεγκρίνη και ο Μαντσίνη, προσπάθησαν να του αλλάξουν γνώμη. Να πούν ότι δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Δεν είναι εδώ πέρα παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχει ένα σωστό πλάνο, να υπάρχει εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον οποίο στην αρχή του καλοκαιριού πρότεινε στριετέ συμβόλαιο. Δεν έχει καμία λογική μετά από 4 στραβά αποτελέσματα του να πει. Έτσι, μπράβο, γιατί μπάλα είναι. Θα έρθουν αποτελέσματα στραβά, θα έρθουν και θετικά. Ήσουχο απόγευμα για τη Ρώμα, με 3 γκολ ήρεμα όμορφα, Ντόβικ την μπάλα και Μπαλντάντζι. Και πάμε να παράσουμε στο Φιωρεντίνα Λάτσιο. Μοιρασμένα τα κουκιά εκεί θα πω εγώ, γιατί είδα λίγο καλή τη Λάτσιο και μετά τη Φιωρεντίνα. Κατάφερε η Φιωρεντίνα το πρώτο τρίποντο, παρακαλώ. Στο ίδιο έργο θεατέ. Ό,τι είχαμε πέρσι, έχουμε και φέτο. Διπλό ημίχρονο στο τελικό με ανατροπή. Εγώ σου είπα ότι ήταν μοιρασμένο. Πιο δυνατά μπήκε η Λάτσιο με τι ευκαιρίε, γι' αυτό και, και σκόραρε πρώτη. Είχαμε μετά και τη Φιωρεντίνα με το δικό τη ημίχρονο, α πούμε. Μοιράστηκε το παιχνίδι και μεγάλε φάσει. Και στο πρώτο ημίχρονο έτσι, αλήθεια δοκάρι και η Λάτσιο. Με δύο πέναλτι πάντω η Φιωρεντίνα το γύρισε και τα δύο γκολ του Γκούντινσον. Η πρώτη νίκη. Ωραία, ανάσα, ανάσα για τη Φιωρεντίνα. Οπότε ανάσα για τη Φιωρεντίνα. Εσύ! Κάτσε, κάτσε να σταματήσω να γελάω. Τι. Ναι, έτσι πολύ η Φιωρεντίνα, ναι. Αυτά. Την Αταλάντα του άλλη φορά. Στι προβλέψει τον ήπια. 2-1 από το σκορ. Οπότε εσύ να μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe, καμπανάκι και θα ανανεώσουμε το επόμενο κατενάτσιο.